μάχη με τον χρόνο δίνουν οι αρμόδιοι για την υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων στον Εθνικό Δρυμό της Σαμαριάς, κλείνοντας πληγές από την πρόσφατη κακοκαιρία. Στόχος όλων είναι το φαράγγι να λειτουργήσει το συντομότερο δυνατόν και κυρίως με ασφάλεια στους χιλιάδες επισκέπτες. Αν δεν έχουμε κάποια έκτακτα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες μέρες, τις οποίες θα δημιουργηθεί ένα νέο σενάριο και θα πρέπει να το ξαναδούμε, το φαράγγι θα ανοίξει μετά τις 5 και ως τις 10 Μαΐου. Θα ανοίξει το νότιο τμήμα, από το νότιο τμήμα 1 ή 2 χιλιόμετρα. Από τη βόρεια πλευρά υπόθηκε να ανοίξει 10. Εγώ όμως έβαλα το ζήτημα ότι εφόσον έχουν γίνει οι αναγκαίες παρεμβάσεις στο δικό δίκτυο από τη μεριά των Αλάκων, αλλά και οι αναγκαίες παρεμβάσεις από τον Αργολάβο εντός του Δρυμού στο μονοπάτι, στη βόρεια πλευρά κυρίως, τότε μπορεί να ανοίξει νωρίτερα. Προλαβαίνουμε. Πιστεύω πως αν προσπαθήσουμε, ναι. Ανέλησα τα φαινόμενα στο φαράγγι της Σαμαριάς, ανέλησα το νόημα του κινδύνου, την έννοια της τροτότητας και την έννοια της διακινδύνευσης. Καθοριστικός παράγοντας γύρω από την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού θα είναι οι καιρικές συνθήκες, όπως ξεκαθάρισε η Μαρία Κοζηράκη. Αν υπάρξουν έντονα καιρικά φαινόμενα, που η επικίνδυνοτητα είναι πολύ μεγάλη και κυρίως γιατί όχι μόνο υπάρχει κίνδυνος κατάπτωσης βράχων μέσα, αλλά και η ποσότητα του νερού που συγκεντρώνεται είναι πολύ μεγάλη, πάμε για αργότερα. Υπάρχουν δύο σημαντικά θέματα. Είναι η αποκατάσταση της πρόσβασης από την περιφερειακή ενότητα από τους Λάκους στον Ομαλό, έτσι ώστε να μπορούν να φτάνουν και τουριστικά λεωφορεία στο Ξυλόσκαλο. Αυτό γίνεται ήδη. Η εργολαβία εντός του φαραγγιού, κυρίως και δυσκολότερη στο βόρειο τμήμα, όπου οι καταπτώσεις είναι μεγαλύτερες και η επικινδυνότητα. Υπάρχει ικανή σήμανση. Την ανάγκη να ανοίξει νωρίτερα η πλευρά από την Αγία Ρουμέλη τόνισε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Φακίων. Υπόθηκε να ανοίξει 1 Μαΐου, όμως εμείς ζητάμε σαν Δήμος, με δεδομένο ότι μπορεί ένα τμήμα του ασφαλώς να είναι προσβάσιμο και με δεδομένο ότι το Πάσχα έχουμε κόσμο στην περιοχή της Αγίας Ρουμέλης, ο οποίος και διαμένει στην περιοχή, να έχει τη δυνατότητα να επισκεφτεί το Δρυμό. Στη διάρκεια σύσκεψης στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς ενημερώθηκαν γύρω από τις παρεμβάσεις για την ασφαλή διέλευση των επισκεπτών, ενώ προτάθηκαν δράσεις για τη μείωση τυχόν κινδύνων από τον Ευθύμιο Λέκα. Οι δράσεις αφορούν ουσιαστικά τη μείωση των κινδύνων, δηλαδή του καταλυστικού κινδύνου και του πλημμυρικού κινδύνου με κάποιες παρεμβάσεις απλές. Να γίνουν δράσεις μείωσης της τροτότητας των συστημάτων, δηλαδή η πληροφόρηση στον κόσμο.